Ότι το, μου είπες, Ανέστη, ότι η πρώτη επαφή με τον Γέροντα ήταν την εποχή που κουβεντιαζόταν πολύ το θέμα με τις ταυτότητες. Πες μας δυο λόγια, τι έλεγε ο Γέροντας για αυτό το θέμα. Γι' αυτό, α, και μετά, έχουμε. Αυτό το θέμα έτσι πάρα πολύ με προβλημάτισε και συνέχεια, δηλαδή τι να, από, την, από τις πρώτες, πρώτο διάστημα έτσι, που πήγαινα στο Γέροντα συχνά και στη συνέχεια, πολύ συχνά τον έθετα το ερώτημα αυτό και θα αναφερθώ σε κάποιες προσωπικές εμπειρίες σχετικά με αυτά τα θέματα. Τότε την περίοδο εκείνη είχε ανακύψει και το θέμα των ταυτοτήτων. Πάλι νομίζω το 87-88 κάπου εκεί. Πάλι ήταν η κυβέρνηση να μας θέσει θέμα ταυτοτήτων και να τις, μας υποχρεώσει να τις πάρουμε με κάποιον τρόπο. Ο Γέροντας και από πριν από την εμφάνιση του προβλήματος μιλούσε για τα σημεία των γερών. Και τον αντίχαστο. Όπου αυτός έκρινε. Στη συνέχεια όμως με αφορμή την εξάπλωση αυτού του κώδικα με τον αριθμό 600 τα προϊόντα και την προσπάθεια που έκανε η πολιτεία να εκδώσει την νέα δελτία που θα περίχαν αυτό σε μια μαύρη εταιρεία, εκφράστηκε περισσότερο. Άρχισε περισσότερο να μιλήσετε και από το Θεό δηλαδή έτσι, να ενημερώνει. Έτσι, του βγαίνει μέσα δηλαδή και σε ανύποπτο χρόνο. Και χωρίς να ρωτήσει, ο Γιώργος έκανε μια αναφορά έτσι, μικρή σε αυτό το θέμα όσον αφορά να του ενημερώσει. Και τότε ήταν και επικίνδυνο να μιλάς έτσι για αυτά τα θέματα. Και από το φόβο της πλάνης και από την αντίδραση, πολύ πνευματικοί πατέρες έτσι, με θεολογική κατάρτιση έτσι, απέφευγαν να απαντούν γιατί και έστελαν τα πνευματικά τους παιδιά να συμβουλευτούν τον Γέροντα. Γιατί ο Γέροντας ήταν φωτισμένος και είχε πληροφορία. Δε, αυτά που έλεγε ο Γέροντας έκανε προσευχή ή μας έλεγε από την προηγούμενη ημέρα, λέει ο Θεός, η Παναγία λέει με πληροφορεί. Ποιος αρθεί, από πού είναι, τι πρόβλημα έχει, αν πρέπει να τον ανοίξω. Βέβαια. Οπότε ρωτάω, λέω Γέροντα, έτσι σχετικά με τις ταυτότητες, λέω, τώρα λέω είναι να εκδοθούν αυτά και πέρα με το τσιπάκι, με τον μπαρκό. Τι γίνεται, λέω, πώς πρέπει να τις πάρουμε, να τις αποδεχτούμε, τι στάση να κρατήσουμε. Για πες μας, γιατί Γέροντα, λέω, με ρωτάνε, λες και πολλά παιδιά και φίλοι και γνωστοί και γυναίκες βασικά. Οι άντρες μπορούσαν να πάνε, αλλά γυναίκες που δεν μπορούσαν εκεί να έρθουν εσύ. Και λέει για μας, λέει τους χριστιανούς που μας ενδιαφέρει λέει, αυτό το θέμα, να μην βιαστούμε, λέει, όταν εκδοθούν, να τις παραλάβουμε. Μας πάρουν, λέει, πρώτα αυτοί. Που δεν τους ενδιαφέρει το θέμα. Αδιάφοροι. Να μην τρέξουμε εμείς τώρα εμείς οι χριστιανοί και πέσουμε κατευθείαν και πάρουμε όταν το 87-88. Το ίδιο εσύ και τώρα δηλαδή. Να πάρουμε κατευθείαν τις ταυτότητες. Και ας αποφαθεί λέει, η Εκκλησία και κάποιοι δικοί λέει επί των θεμάτων αυτών. Η Εκκλησία λέει να πάρει λέει, σωστή θέση. Έτσι ήταν ο πόνος του Γέροντα. Να πάρει σωστή θέση. Η Σύνοδος και γενικά έτσι, οι Ιεράρχες. Για να ενημερώσουν μέσα από την Εκκλησία. Και πρέπει λέει, να διαμαρτυρηθεί και να ζητήσει λέει, από το κράτος τουλάχιστον να μην είναι υποχρεωτική η νέα ταυτότητα. Για να εξηγήσει λέει, και στους σπιτιούς να καταλάβουν ότι αν πάρουν την ταυτότητα λέει, αυτή θα είναι πτώση. Δηλαδή τόνιζε πάρα πολύ την κατοχή της ταυτότητας. Είναι το ίδιο σχεδόν με το σφράγισμα. Και έλεγε χαρακτηριστικά λέει, θα κουβαλάμε το διάβολο πάνω μας. Δεν είναι μικρό πράγμα γιατί εκπέμπει και η ταυτότητα. Αυτή η ταυτότητα που θα έχει αυτόν τον κωδικό δηλαδή των αυτών, όχι οι άλλες οι απλές. Που θα έχει το τσιπάκι μέσα στην ταυτότητα και αυτό μέσα στο δορυφόρο θα εκπέμπει. Δηλαδή δεν διαφέρει με το αυτό. Ήταν πάρα πολύ κατηγορηματικός και κάθετος στο να μην πάρουμε τις ταυτότητες. Οπότε ο Γιώργος έλαβε και θέση και μίλησε και ξεκάθαρα. Έγραψε αυτό το κείμενο που είναι πατερικότατο, δηλαδή με τον γραφικό του χαρακτήρα για να μην αλλοιωθεί και να μην αφισβητηθεί. Αύριο μεθαύριο να λέει να δεν ήταν το Γέροντα, ενώ είναι ο γραφικός του χαρακτήρα. Τώρα δεν μπορεί να πει και γράφει μέσα τόσο τέτοια τοποθέτηση που είναι. Και πολύ μετά από αυτή την καταγραφή αυτών των εμπειριών που τις αποτύπωσε σε αυτές τις σελίδες, πολλοί αναθεώρησαν τις απόψεις του και συντάχθηκαν με τις απόψεις του Γέροντα. Και επειδή είδε ότι στον μέλλον θα χρειαστεί, ήταν αυτή η διόχειρη επιστολή που έγραψε. Και έγινε επίσης αυτή την περίοδο, 88-89, γινόταν, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει Νίκο καθόλου για κάποιον Μετρέγια. Ναι, είχα ακούσει. Και τώρα πρόσφατα άκουσα, όχι μόνο τότε. Τότε. Μου λέγανε πολύ έτσι αυτό για το Μετρέγια, ότι είναι αντίχριστος, διάφορο, μια κατάσταση σύγχυσης και τέτοια. Λέγανε όλοι, είναι ο αντίχριστος, διάφορες θεωρίες. Εγώ ότι άκουγα, πρώτα στο Γέροντα θα ρωτήσω και μετά να δω τι θα μου πει. Οπότε, αυτός ο αντίχριστος τώρα είναι μέγας διδάσκαλος εκεί πέρα, συμπέρι, που έχει κάποιες ικανότητες, σοφία, διδασκαλία. Σε ποια περιοχή είναι? Αυτός τώρα γυρίζει ο Μετρέγιας. Δεν έχει κατασταθεί κάπου συγκεκριμένα. Όχι, γυρίζει και κάνει διάφορα ψευτοθάματα, πάρα πολλά αυτά. Δηλαδή δείχνει ικανότητες
θαυματουργικές. Ενώ είναι μαγικές. Ενώ είναι μαγικές, είναι δαιμονικές. Μάλιστα. Τώρα αυτός επιτελεί απίστευτα θαύματα. Και επιτελούσε και επιτελεί και συνεχίζει. Έτσι, κατά φαντασία ψευτοθαύματα, θεωρώντας τον εαυτό του σαν απεσταλμένο του Θεού, σαν νέο Μεσσία. Έτσι θεωρεί τον εαυτό του. Οπότε κάποιοι σου λέει, αυτός είναι αντίχριστος αφού θεωρεί τον εαυτό του σαν Μεσσία. Ενώ οι άλλοι μάγοι κάνουν μαγικά, δεν λένε ότι είμαι Μεσσίας και αυτό. Αυτός του καλεί για τον εαυτό του ότι είναι αυτός. Αυτή την πληροφορία εγώ τώρα θεώρησα, ας πούμε, καλό να τη συζητήσω με τον Γέροντα, όπως κάθε φορά που έκανα με τα διάφορα ερωτήματα και τους προβληματισμούς που είχα και κρατούσα τις απαντήσεις σε ένα σημειωματάρι για να τις έχω σαν αρχείο, γιατί αύριο πεθάνω. Δεν βλέποντας μελλοντικά ότι αυτές οι τοποθετήσεις ήταν καρπός προσευχή, δηλαδή θα αποτελέσουν αυτές οι απόψεις στάσεις ζωής και πηξίδα για τα δύσκολα χρόνια που έρχονται. Βέβαια. Από εκεί θα. Και άκου τώρα τι μου απαντάει ο Γέροντας. Λέει να μην βιαστούμε εμείς χριστιανοί να τοποθετηθούμε αν είναι αυτός ή όχι ο αντίχριστος. Γιατί λέει, αν πούμε ότι είναι αυτός, καταδείξουμε δηλαδή τον αντίχριστο, πούμε ότι είναι αυτός. Και στη συνέχεια αποδεχτεί ότι δεν ήταν αυτός, ήταν κάποιος άλλος, τότε θα κλονιστεί αυτή η εμπιστοσύνη των ανθρώπων προς τους χριστιανούς όσον αφορά τις τοποθετήσεις και τις επισημάσεις. Θα λένε δηλαδή ότι λένε και ξελένε. Ναι, λένε, ξελένε, πέφτουν έξω, δεν έχει εμπιστοσύνη ο λόγος τους, γιατί ορίστε, δεν φιλτράρεται κάτω από κάποια πληροφορία ενός Αγίου ή αυτό να πει είναι ο αντίχριστος, ξεκάθαρο, μετά πραγματοποιείται. Λένε δικές τους από το λογισμό τους και από αυτά που έχουν, από τα διαβάσματά τους. Οπότε θα μπερδευτούν. Γιατί λέει, όπως όταν φυτεύουμε ένα φυτό, στην αρχή δεν μπορούμε να διακρίνουμε τι είδος φυτό είναι αυτό. Αυτό σιγά σιγά λέει, καθώς αναπτύσσεται, θα βγάλει το φύλλωμά του, θα ανθίσει και στη συνέχεια από τη διαμόρφωση θα καταλάβουμε, θα βγάλουμε το συμπέρασμα τι φυτό είναι. Για να πούμε, α, είναι 30 φιλιά, ενώ στην αρχή όταν το φυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι τουλίπα, είναι αυτό. Και έτσι ο συγκεκριμένος λέει, όσο περνάει ο καιρός, αυτό θα δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο και ποιες προθέσεις έχει, δηλαδή γιατί ήταν αυτό. Αποκαλύπτεται, τώρα είναι σε ένα πέπλο τεχνητό, έτσι μαγικό, αυτά που μας ξεγελάει τις αισθήσεις, αυτά. Και μετά μου λέει ότι μάλλον λέει αυτός είναι ο πρόδρομος του. Αυτός λέει θα προετοιμάσει. Δεν είναι λέει αυτός ο καθεαυτού αντίχριστος, είναι ο πρόδρομος του. Για να έχει αντιστοιχεία με τον Χριστό, όπως ήταν ο Ιωάννης ο πρόδρομος, που προετοίμασε τον δρόμο του Χριστού τον εαυτό. Θα πάμε σε λίγο και σε αυτά τα θέματα, τα εσχατολογικά που είπε ο Γέροντας.